Εκτός, η πρώτη ερώτηση που θα σας έκανα είναι προφανής, αν είστε ευχαριστημένος από τα ποσοστά που φαίνεται πως καταγράφει το ΚΚΕ. Ωστόσο, δεν μπορώ να αντισταθώ. Ο κ. Μαλούχος έθεσε ένα ζήτημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι από τα κόμματα που παρακολουθούν στενά τα συγκεκριμένα θέματα. Το έχετε αποδείξει, παρεμβαίνετε, γράφετε, το σημειώνετε και ίσως και τα λίγα κόμματα που το κάνουν τόσο πολύ, να πούμε την αλήθεια, έτσι. Θα αναφερθόμουν ακόμα και αν δεν με ρωτούσατε, αλλά να ξεκινήσω λίγο από το ποσοστό, ότι εμείς βλέπουμε μια σταθεροποίηση των δυνάμεών μας σε ένα πολύ δύσκολο εκλογικό σκηνικό, το οποίο έχει να κάνει με τις εξής παραμέτρους. Πρώτον, και αυτή η εκλογική μάχη δόθηκε σε συνθήκες πολύ έντονου διπολισμού και πολύ έντονη συλλογική, ότι υπάρχει μια χαμένη ψήφος και προσέξτε τι θα ψηφίσετε. Η δεύτερη πλευρά είναι ότι δώσαμε μια μάχη, αν θέλετε, απέναντι στον ευτελισμό, ο οποίος ήρθε στην ελληνική πολιτική σκηνή από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στην ίδια της έννοια της αριστεράς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε ότι θα ασκήσει αριστερή πολιτική, αλλά αυτό το οποίο έφερε ήταν τα μνημόνια ως κάτι για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική από την πίσω πόρτα. Τρανή απόδειξη, για να δούμε λίγο και τα οικονομικά δεδομένα, είναι ότι αύριο, κάνουμε μια κουβέντα τι θα γίνει αύριο και αν υπάρχει καμένη γη, και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο κύριος Ψαλτάκος αναφέρθηκε στο τι αναλαμβάνει ο νέος Υπουργός Οικονομικών. Και νομίζω ότι το τι αναλαμβάνει ο νέος Υπουργός Οικονομικών το βλέπουμε αύριο στη συνεδρία του Eurogroup, η οποία τι λέει, λέει ότι θα γίνουν νέες συστάσεις προς την Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια ανάγκη, άμα συνυπολογίσουμε και την έκθεση της μνημονιακής αξιολόγησης, γιατί είναι σωστή η παρατήρηση που έγινε, γιατί δεν έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Υπάρχει έκθεση μνημονιακής αξιολόγησης, υπάρχει έκθεση Τράπεζας Ελλάδος και μιλάμε για νέα μέτρα 1% του ΑΕΠ. Χώρια αυτών που δεν έχουν εφαρμοστεί, που πρέπει να εφαρμοστούν. Άρα από αύριο υπάρχει νέος γύρος. Η τρίτη πλευρά, αν θέλετε, η οποία δυσκολεύει πολύ την ψήφο στο ΚΚΕ και γι' αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε, να ατενίζουμε, αν θέλετε, με αισιοδοξία το μέλλον, είναι ότι η ψήφο στο ΚΚΕ είναι μια δύσκολη ψήφο. Και είναι μια δύσκολη ψήφο γιατί εμείς δεν υποσχόμαστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς ερχόμαστε και εξακολουθούμε να εξηγούμε στους εργαζόμενους ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι αντιλαϊκή ανάπτυξη, θα φέρει νέα μέτρα και ότι για να υπάρχει μια άσπρη μέρα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση. Και για να έρθω και στο ερώτημα που μου θέσατε, πρέπει να υπάρχει σύγκρουση. Όχι μόνο με την πραγματική εξουσία εδώ σε κάθε χώρα, με την εξουσία των μονοπωλιακών ομίλων, με την εξουσία του κεφαλαίου, αυτή η οποία επιβάλλει για τα κέρδη της νέες θυσίες, επιβάλλει, αν θέλετε, μείωση των φορολογικών συντελεστών, για το οποίο ομονοεί ο ΣΥΡΙΖΑ την Δημοκρατία, η οποία από κάπου θα προέλθει από τη δική μας φορολόγηση. Αλλά για να έρθω και σε αυτό που ρωτήσατε, επιβάλλει σε τελευταία ανάλυση οι συνολικότερες επιλογές που κάνει η αστική τάξη όλο το προηγούμενο διάστημα στη χώρα, θα επιβάλλει κάποια εχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, γιατί το πάγιο δόγμα του ανήκουμε στην Δύση και η Δύση θα μας προστατεύσει, καταρρύπτεται, θρηματίζεται κάθε φορά. Έχει θρηματιστεί στην Κύπρο, έχει θρηματιστεί στα Ήμια, στην Κύπρο το 1974. Εντάξει, τα Ήμια τον πόλεμο δεν τον γλιτώσαμε. Όχι, αλλά τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν τις γλιτώσαμε και οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο ήρθαν από το ΝΑΤΟ. Και τώρα, αν θέλετε, ενώ τα τουρκικά μηχανήματα σουλατσάρουν στην Κυπριακή ΑΟΣ, όλοι ποιούνται την ίσα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, γιατί φυσικά οι αμερικανικές και οι γαλλικές πολυεθνικές εταιρείες που θα κάνουν εξορίξεις στο Αιγαίο δεν έχουν κανένα πρόβλημα αν συνεκμεταλλευτούν με ελληνικές και με τουρκικές, και αυτό θα γίνει. Αυτός λοιπόν είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αν δεν συγκρουστούμε με αυτούς, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η κόκκινη ψήφος, η ψήφος του ΚΚΕ, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι μια συγκρουσιακή ψήφος απέναντι στην πραγματική εξουσία, στην εξουσία των μονοπωλίων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στο κράτος που τους εκφράζει, και τελειώνω. Και γι' αυτό το λόγο η ισχυροποίηση των ποσοστών μας σε εμάς μας χαροποιεί. Να συμπληρώσω λίγο στο σκεπτικό αυτό, γιατί εγώ τουλάχιστον όταν μιλούσε ο κ. Βαρουφάκης, διέκρινα κάποια χαρακτηριστικά που ούτε λίγο ούτε πολύ έρχονται κοντά στο ΚΚΕ. Είτε μιλήσανε για Ευρώπη, είτε μιλήσανε για οικονομία. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μια ταύτιση απόψεων και ενδεχόμενη συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Κοιτάξτε, την ξαναζεσταμένη σούπα τη τάχα σκληρή διαπραγμάτευση, η οποία με ένα μαγικό τρόπο θα λύσει τα πάντα, την οποία σέρβιρε ο ΣΥΡΙΖΑ απλόχερα το 2014. Την κατάπιε πάρα πολλοί κόσμος ομολογουμένως και τώρα τη φέρνει πάλι ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά βρίσκει υποστηρικτές. Εδώ βρίσκει υποστηρικτή Νέα Δημοκρατία λόγω του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης δεν θα βρίσκει. Δηλαδή, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο αθώωσε την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και ξανάφερε τη Νέα Δημοκρατία. Να κάνω μια σημείωση με 25%. Το μείζον για μας είναι ότι από την επαύριο ξεκινάει ένας νέος γύρος αντιλαϊκών μέτρων.
Εμείς ως ΚΚΕ θα πρωτοθατήσουμε τους αγώνες ενάντια στο νέο γύρο αντιλαϊκών μέτρων που έρχονται, ενάντια στην εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η οποία θα υποχρεωθεί να γίνει με τις ευλογίες αστικής τάξης χώρας, η οποία εκμεταλλεύεται αυτά τα κοιτάσματα και δεν έχει κανένα πρόβλημα ακριβώς να κάνει αυτή την εκχώρηση. Εμείς λέμε ότι εμείς θα αγωνιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα πιστώσουμε την ισχυροποίηση την όποια έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση.